Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ήρθαμε για ένα θέμα σήμερα να συστήσουμε προ Ανακριτική Επιτροπή και να ανοίξουμε μια συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για ένα από τα πεδία τα οποία μαστίζουν όλη την μεταπολιτευτική περίοδο, το πεδίο των εξοπλιστικών προγραμμάτων και των παθογενειών που γέννησε αυτό το σύστημα. Η μεγαλύτερη παθογένεια, νομίζω, είναι αυτή μια μόνιμη σκιά διαφθοράς που επικρέμεται πάνω από το πολιτικό σύστημα και πάνω από την εκτελεστική εξουσία. Και ως συνέχεια αυτού, η εντύπωση, η διάχυτη εντύπωση στον ελληνικό λαό για το καθεστώς διαρκών καθυστερήσεων στις διερευνήσεις, ατιμωρησίας και εν τέλει στην βαριά κουβέντα που ακούγεται στο δημόσιο χώρο, όλοι οι ίδιοι είναι, όλοι κοιτούν πώς θα πλουτίσουν. Δηλαδή, η συλλογική απαξίωση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, που ίσως είναι η βαρύτερη, η σοβαρότερη συνέπεια σε αυτή την πολυετή κρίση που βιώνουμε. Δηλαδή, ο κλονισμός της πίστης του κόσμου ότι μόνο με τη διαφθορά, μόνο με την ιδεολογία του γρήγορου, του άνομου πλουτισμού, μπορεί να δημιουργηθεί κάτι σε αυτή τη χώρα. Και επειδή μιλούμε, ένα από τα αντικείμενα, ένα από τα πρόσωπα τα κομβικά σε αυτό το θέμα είναι ο κύριος Παπαντονίου, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι πριν από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και για την διερεύνηση της περίοδου εκείνη που ήταν υπουργός, θα πρέπει να θυμηθούμε τον ηθικό απόϊχο της προηγούμενης υπουργίας του, όταν ως Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κάθε τόσο διατράνωνε την αξία του χρηματιστηρίου, την αξία των αγορών για τη δημιουργία εθνικού πλούτου και για τη δημιουργία ενός παραγωγικού μοντέλου και πώς οδηγήθηκε εκείνα τα χρόνια της πιστωτικής υπερεπέκτασης και του μαζικού φαινακισμού η πεποίθηση στον Έλληνα εργαζόμενο, στον Έλληνα παραγωγό, ότι με τη δουλειά και την προσπάθεια δεν προκόβεις, δεν οικοκυρεύεις, δεν στερεώνεις το σπίτι σου, δεν στερεώνεις τη δημοκρατία, αλλά μόνο ως γάτος του χρηματιστηρίου, ως σπεκουλαδόρος. Οι αγορές μας ψηφίζουν, έλεγαν οι κορυφαίοι υπουργοί εκείνη την περίοδο. Αλλά δεν ψηφίζουν οι αγορές, οι άνθρωποι ψηφίζουν και οι άνθρωποι τράβηξαν όλο τον πόνο, τη διάψευση και την κατάρρευση της πτώχευσης και του συνεχιζόμενου σπιράλ καθόδου που ζει η οικονομία μας, η κοινωνία μας, η πατρίδα. Ας θυμηθούμε λοιπόν ότι στα χρόνια αυτά της πιστωτικής υπερεπέκτασης και του φαινακισμού, ας θυμηθούμε ο Βίδας, ας θυμηθούμε τα υποβρύχια που γέρνανε, ας θυμηθούμε τα κουβαδίσια ιατρικά ανταλλακτικά που κατασπαταλήθηκαν και φόρτωσαν δεν ξέρουμε ακόμη με πόσα δισεκατομμύρια το εθνικό χρέος. Και ας υποσχεθούμε, ας αναλάβουμε τη δέσμευση σε αυτή την χρεοκοπημένη χώρα, ότι πολλά χρόνια μετά την εποχή του Άκη Τσοχαντζόπουλου και του Γιάννου Παπαντονίου και όλων όσων αποδειχθούν, όλων όσοι αποδειχθούν ότι μετήχαν σε αυτή τον φαινακισμό και τη χρεοκόπηση, οφείλουμε να δώσουμε απαντήσεις στον ελληνικό λαό σε όλα τα ερωτήματα. Να δημιουργήσουμε τις συνθήκες διαφάνειας, να φτιάξουμε τους μηχανισμούς και τις δικλίδες που θα θωρακίσουν και τη δημοκρατία και την οικονομία. Ας δείξουμε και δείχνουμε ήδη ως κυβερνόσα παράταξη τη σταθερή μας βούληση να διαλευκάνουμε τα σκάνδαλα, να ολοκληρωθούν οι δίκες που είχαν ξεκινήσει και δεν είχαν περαιωθεί, να πέσει φως στο σκάνδαλο της Νοβάρτης, να πέσει φως στο σκάνδαλο της Κελπνό, να πέσει φως στο σκάνδαλο της ΑΕΠ, να πέσει φως στο σκάνδαλο με τις λίστες φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος. Και μία μικρή οφειλόμενη απάντηση σε δύο συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας που αναζωπήρωσαν το κλίμα του ψυχρού πολέμου με αφορμή το μουσείο Νίκου Μπελογιάννη στην Αμαλιάδα. Ο ένας συνάδελφος, ο κύριος Στασούλας, αμφισβήτησε ότι ο Μπελογιάννης αγωνιζόταν υπέρ της δημοκρατίας. Ο κύριος Τζαβάρας υπερασπίστηκε το ουδέτερο κράτος. Ας τα πάρουμε και τα δύο.
ποιο ήταν ουδέτερο κράτος, το κράτος του μετεμφυλίου και των εκτάκτων στρατοδικείων, όπως ο ίδιος ομολόγησε. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Η κίνηση αυτή η χθεσινή και όλα όσα έχουν συμβεί στη μεταπολίτευση είναι μια γόνιμη κίνηση σε μια διαλεκτική μνήμης και λήθης. Ο εμφύλιος σημαδεύει την νεότερη ελληνική ιστορία από τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης, επί 200 χρόνια. Σε μια διαλεκτική μνήμης και λήθης, οι πολίτες και οι αιρετοί οφείλουν να καλλιεργούν τη μνήμη και οφείλουν επίσης να ρίχνουν ένα δημιουργικό πέπλο σε ό,τι μπορεί να σκεπαστεί. Η απόδοση τιμής όμως σε ανθρώπους που κατάφορα αδίκως εκτελέστηκαν για τις ιδέες τους και για τους οποίους και το επίσημο κράτος τότε ήταν διχασμένο, είναι χρέος προς τις γενιές που έρχονται και είναι φόρος τιμής προς τους ανθρώπους που έχησαν το αίμα τους για να υπάρχει η Ελλάδα ενιαία, όχι χωρισμένη και διχασμένη. Τα περί αριστερής ηγεμονίας και ποιος καπηλεύεται τι, ας τα αφήσουμε, τα χρησιμοποιούν ανιστόρητοι και μισάνθρωποι. Το ότι μπήκαν στα χείλη του ελληνικού λαού οι στίχοι του Ελίτη και του Σεφέρη στη χαμένη άνοιξη του 60, δεν οφείλεται σε καμιά αριστερή ηγεμονία. Οφείλεται στη λαχτάρα του ελληνικού λαού να προχωρήσει, να θυμάται και να ξεχνά μαζί δημιουργικά. Δεν ήταν ένας αγώνας για κατήσχηση μιας παράταξης. Δεν υπήρχαν ιτημένοι και νικητές των εμφύλιων. Υπήρχε ένας πονεμένος ελληνικός λαός και μια κοινωνία που έπρεπε να ξαναβρει βηματισμό. Εμείς ως αριστεροί του 21ου αιώνα τροφοδοτούμε αυτή τη δυναμική διαλεκτική, τροφοδοτούμε την εθνική σύνθεση, τροφοδοτούμε τη μνήμη για τους ανθρώπους που έχησαν το αίμα τους, για τη χώρα τους, για το λαό τους, για την κοινωνία τους και αποδίδουμε τις τιμές που πρέπει σε όσους έχουν προσφέρει αυτά τα πράγματα. Για τους συναδέλφους που δεν μπορούν να διδαχθούν από τη ιστορία και τροφοδοτούνται μόνο από έναν άγωνο ρεβανσισμό απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις του 21ου αιώνα, τους καλώ να είναι γενναιόδοροι, να διδαχθούν από την ιστορία, να αφήσουν μια παρακαταθήκη στις επόμενες γενναίες και να αποφασίσουν επιτέλους αν είναι με την δημοκρατία, τη λεγόμενη δημοκρατία του Κατσίνσκι στην Πολωνία που θέτει εκτός νόμου οποιονδήποτε το αντιτίθεται, αν είναι με την δημοκρατία του Όρμπαν, του εφαρμοσμένου μεταναζισμού, ή αν είναι με την δημοκρατία του Ντεγκόλ, ο οποίος αντετέθη στην άδικη και παράνομη εκτέλεση του Μπελογιάννη. Υπάρχουν πολλές δημοκρατικές παραδόσεις που διαλάβουν το σώμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Υπάρχουν πολλές παραδόσεις απελευθερωτικές και χειραφετητικές που διελάβουν το σώμα του νεότερου ελληνισμού. Είναι άδικο για τον ελληνικό λαό που υποφέρει και πασχίζει όχι μόνο για ανόρθωση, αλλά και για μια νέα ταυτότητα απελευθερωτική και χειραφετητική. Κύριε Ξηδάκη, ολοκληρώνετε παρακαλώ. Να ξαναζωντανεύουμε τους σκυλοκαγάδες μέσα στην ακροδεξιά πολυκατοικία. Ας διδαχθούμε από την ιστορία και ας είμαστε πιο γενναίοι με τις νεότερες γενναίες. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Παναγιωτόπουλος Νικόλαος από την ΕΔΕ.